Γεια σας παιδιά, Τζέτα Ξετώ, καλώς ήρθατε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε, τελείωσε το βουτσάμιση, τα κρύβε δεν έχει τελειώσει ακόμη, 11 ώρες, αλλά ουσιαστικά τελείωσε για μένα. Γιατί θα το αφήσω κάπου εδώ πέρα, όπως βλέπετε, Silver 2, 11 νίκες, 42 παιχνίδια. Πραγματικά, όχι καλά, χάλια προς μέτρια. Λογικά θα πήγαινα Silver 1 και το profile prediction, το rank prediction Silver 1 είναι. Αλλά δεν μου αρέσει πολύ τα βίντεο Silver 1 γιατί δίνει ένα τζάμπρι με New Gold Plus Pack που τώρα που δίνει Team of the Season δεν θα του και κάτι καλό. Οπότε θα μείνω με το Mega Pack, το ένα Mega Pack που δίνει πολλά κοζόμπλου. Και γενικά δεν έχω και πολύ χρόνο να το παίξω, να παίξω όλο το παιχνίδι και δεν θέλω. Οπότε αφού δεν υπάρχει περίπτωση να πάω για Gold 3, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται τώρα να παίξω γιατί οι τελευταία νίκες 8 παιχνίδια για Gold 3 κάτι που είναι πολύ δύσκολο, αλλά ουσιαστικά πιθανό. Εδώ πέρα βλέπετε ότι αύριο είναι το Food Birthday Cup, την Gatorum και μετά είναι και το. Είναι σε δύο σκέλη, το επόμενο είναι το Gatorum, μετά θα είναι καλό. Γιατί λογικά με το Food Birthday Card, λογικά Food Birthday Card θα είναι του τότε, θα είναι του τώρα, θα είναι του τότε, θα είναι διάφορε τέτοιε κάρτε. Τέλο πάντων. Αυτό λοιπόν δεν προλάβαινα να παίξω τώρα όλα τα παιχνίδια. Οπότε τα αφήνουμε Silver 2. Εντάξει, το όχι που ήταν το Gold 3 που ξεκινήσω, αλλά εντάξει, γενικά έχασε και 3-3-4 παιχνίδια πάρα πολύ εύκολα, τα οποία θα μπορούσε να τα είχα πάρει από πέναλτι σε παράταση και τέτοια και αυτό ήταν το κακό. Τώρα να δούμε λίγο και τα πακέτα στο Silver 2. Τα πακέτα στο Silver 2 είναι, όπως θα δείτε εδώ πέρα, εδώ πέρα στο Gold, τόσο Silver 2 είναι 15.000, ένα Mega Pack και ένα Red Gold Pack. Ενώ στο άλλο δίνει ένα με players, το οποίο είναι καλό γιατί είναι Jump Premium Gold Plus Pack, δηλαδή είναι σαν ένα Jump Premium Gold Pack μόνο με players, αλλά και πάλι τέλος πάντων, και αυτά που είναι ικανοποιητικά να γίνουν πολλά fitness, ειδικά το Mega Bag. Οπότε καλά, μας τώρα να αρχίσω και λίγο την ομάδα. Λοιπόν, εδώ η ομάδα, όχι κάτι ιδιαίτερο, όπως είχα πει, Battleland τα γνωστά, καλό, ο Rier, αλλά καλύτερα Lightback στο παιχνίδι για μένα, Bailey εκεί πέρα που πρέπει καλός. Ο Σμόλιν το καλύτερο αμυντικός που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν έχω χρησιμοποιήσει και πόσο, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει πολύ καλός. Ο Ρόου θα φύγει, δεν μου αρέσει καθόλου, καθόλου, στην αμυντικά του καθέναν στα επιθετικά. Ο Τσάν δεν έχω κάτι να πω, Μποντεμπούς πάρα πολύ καλός, ο καλύτερος παίκτης σε αυτό το τουρνουά με διαφορά Μποντεμπούς και Κέιν. Μετά έχουμε Λουκάκου, ο Λουκάκου, ο γνωστός Λουκάκου, αλλά και ο Κέιν μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή την περίοδο και μπορώ να πω λίγο παραπάνω από τον Λουκάκου λόγω των τελειωμάτων του. Τέλος πάντων, ο Λουκάκου πολύ καλός. Σον, υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Ο Σον σε αυτή τη θέση είναι καλός, δηλαδή στα αμυντικά του καθεούτα και στα αμυντικά. Δηλαδή, όχι στα αμυντικά. Απλά επειδή ο Σον έχει ταχύτητα, δεν έχω τόσο πολύ, δεν παίρνω τόσο πολύ να τρέχω. Δηλαδή, το χρησιμοποιώ πιο πολύ για σουτ. Δηλαδή, δεν έχει πολύ το ρόλο του left winger, αυτό είναι το κακό. Τέλος πάντων, σύγκρουση, το κλασικό σύγκρουση. Δηλαδή, γενικά η ομάδα, καλή ομάδα. Το σύστημα δεν ξέρω να το κρατήσω. Μ' άρεσε σχετικά, αλλά δεν ξέρω. Πήγανε λίγε νίκε δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν φταίει αναγκαστικά το σύστημα ότι έκανα λίγε νίκε. Τέλος πάντων, θα το κρατήσουμε τουλάχιστον για το επόμενο τέλειο κάτω να που θα παίξω. Και θα δούμε μετά για το φτάμε να περάσω να το συνεχίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ για το βίντεο. Κάντε ένα like αν σα άρεσε. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σα.